20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του ΟΕΒΑ Hello, τον κύριο Κώστα Βίτα, θα μιλήσουμε σήμερα. Να θίξουμε ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα, αλλά και ο κάμπος. Κύριε Βίτα, ευχαριστούμε πολύ για την, που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα προβλήματα που προκαλούνται στον κάμπο από τα νερά των υδροηλεκτρικών φραγμάτων της ΔΕΗ, που ουσιαστικά μετατρέπουν τον κάμπο σε λίμνη. Είναι ένα παλιό θέμα αυτό, δεν είναι καινούριο, ωστόσο όμως υφίσταται ακόμα και οι αγρότες παθαίνουν στις καλλιέργειές τους πολύ σοβαρές ζημιές. Πείτε μας λίγο γι' αυτό, τι συμβαίνει, τι έχει γίνει, αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και αν έχουμε καταλήξει κάπου. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε από αρχές του έτους έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουμε και πάρα πολλά νερά στην κήτη του ποταμού Αχελόγου. Αυτό πρέπει να το προβλέψουμε με έγγραφα που έχουμε ανταλλάξει με τη ΔΕΗ για όλο αυτό το θέμα. Οι ποσότητες νερού που διέρχονται στον ποταμό Αχυλό έχουν δημιουργήσει μεγάλο θέμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στη λειτουργία των αποστραγγιστικών αντιστασίων. Όλο αυτό το θέμα προβληματίζει όχι μόνο εμάς και τους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σοβαρό θέμα στην λειτουργία του όλου αποστραγγιστικού έργου. Έχουμε ανταλλάξει τόσο το ΤΟΕΒ όσο και η υπηρεσία που είχαν και με υπάλληλους η περιφέρεια, έγγραφα προς τη ΔΕΗ για το θέμα της κήτης του Αχυλώου. Τονίζουμε ότι είναι πάρα πολλά τα νερά που διέρχονται στις κήτες και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν τα αποστραγγιστικά αντιστάσια που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, επιβαρύνουν με πολύ μεγάλες ενέργειες, που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούν οι αγρότες με πρόσθετα τέλη στους λογαριασμούς στα ΤΟΕΒ. Επειδή το αποστραγγιστικό θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Σωστά. Τα αντιστάσια, όπως γνωρίζετε, είναι παλαιά. Παρ' όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες, τόσο από το ΟΕΒ όσο και από το ΤΕΒ της περιοχής, να λειτουργήσουν στα όρια τους, γιατί έχουν περάσει τα όρια τα χρονολογικά τους. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό το θέμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λειτουργία μόνο των αποστρακιστικών αντιστασίων. Πρέπει δηλαδή να ελέγχει τη ροή του νερού στον ποταμό Αχελό, να γίνουν καθαρισμοί στον ποταμό, γιατί έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα από τον κάμπο του Αγγελοκάστρου. Ναι. Ο σταθμός Αγγελοκάστρου αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το νερό. Ναι. Και προχωράμε σε όλες τις καλλιέργειες στην περιοχή του πρώην Δήμου Ινιαδών. Κατοχή, νεοχώρη, γουριά. Έχουμε σοβαρά θέματα. Ξανατονίζουμε ότι πρέπει να ελέγξει τα νερά της. Ο ίδιος αντιπεριφερειάρχης έχει προκαλέσει σύσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα με τους αυρουμόδιους αντιδημάρχους του Δήμου Μεσολογγίου. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και άμεσα θα υπάρχει ευρύτατη σύσκεψη. Ελπίζουμε λόγω των μέτρων να γίνει με τηλεδιάσκεψη να κάνουμε μια συλλογική αντιμετώπιση. Ερχόμαστε στο θέμα της παλαιότητας των έργων των αποστραγγιστικών. Ήδη το ΟΕΒΑ Hello. Ήθελα πριν να πούμε αυτό, να μου πείτε λίγο, εσείς είπατε ότι έχετε στείλει και έγγραφα, έχουν σταλεί γενικότερα έγγραφα προς τη ΔΕΗ. Τι έχει απαντήσει? Η ΔΕΗ έχει απαντήσει με έγγραφό της στις 7 Ιανουαρίου, που ξεκίνησαν οι ροές υδάτων, ότι γνωρίζει το πρόβλημα, όμως θεωρεί όμως ότι πρώτα θέτει ως πρώτο κύριο κριτήριο πρώτα την ασφάλεια των φραγμάτων και γι' αυτό δημιουργείται αυτό το θέμα. Άρα πρέπει να βρεθεί μια λύση ούτως ώστε να είναι και τα φράγματα ασφαλή αλλά και ο κάμπος. Ναι, βεβαίως εμείς δεν είμαστε κατά το να δημιουργήσουμε πρόβλημα στο φράγματα, όμως από την άλλη δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα σε ένα τόσο μεγάλο κάμπο εν μέσω πανδημίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Ναι. Και να έχουν και τα χωράφια τους κάτω από το νερό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει
κάνει τις ενέργειες και θα προχωρήσει και σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς γνωρίζω στην επικοινωνία που είχε μαζί του, ώστε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Βέβαια, οι αγρότες δεν θα έχουν καθίσει με σταυρωμένα χέρια και οπότε και το παρελθόν έχουν προσφύγει με αγωγές στη δικαιοσύνη και από όσο γνωρίζουμε έχουν αποζημιωθεί. Όμως θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί κάθε φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα. Προτάσεις έχουν κατατεθεί από κάποια πλευρά, είτε από τη ΔΕΗ, είτε από το ΓΟΕΒ, είτε από τους αγρότες γενικότερα, για το πώς μπορεί να λυθεί το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, οι προτάσεις, εμείς θα κάνουμε μόνο το ποτάμι, είναι καθαρά έργο πανελλαδικής εμβέλειας, η κίνηση του ποτάμου. Βέβαια, τη διαχειρίζεται τα νερά η ΔΕΗ. Αυτό είναι της κεντρικής διοίκησης θέμα. Εκείνο που μπορούμε εμείς και το έχουμε τονίσει, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την αφορμή, είναι ότι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αυροσφραγιστική προστασία του κάμπου και εν μη τι άλλο των κατοίκων της περιοχής. Γι' αυτό ζητάμε. Άρα εδώ μπαίνει το θέμα του εξυγχρονισμού. Ναι, πολύ σωστά το θέτετε. Έργων. Ζητάμε με έγγραφο που στείλαμε και μία πρόταση για να γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο, όχι μόνο για την αποστάγηση, αλλά και γενικότερα και για την άδρευση όλων των εγκαιοβλητητικών έργων στην περιοχή. Έχουμε στείλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τυχαίνει και είναι και συντοπίτης μας ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Σπύρος Λιμανός, ναι, για να προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχουμε έτοιμες τις μελέτες, χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση για να εξυγχρονιστεί το έργο που είναι πάνω από 50 χρόνια. Όσες προσπάθειες πήγαινε να γίνονται, ένα έργο 50 ετών, λυπάμαι που το λέω, έχει περάσει το όριο ηλικίας του. Γίνονται προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Που σημαίνει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο έργο εξυγχρονισμού, που προφανώς θα απαιτηθούν και καινούργια έργα, ίσως καινούργιες αντλίες, δεν ξέρω τεχνικά πώς είναι όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο. Κοιτάξτε στα πλαίσια. Γιατί έχουμε δει, συγγνώμη σας διακόπτω και θα πείτε ολοκληρωμένα τη σκέψη σας, έχουμε δει και διόρυγες που έχουν διαρροές, που δημιουργούν προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές. Είναι πολλά τα θέματα. Η πρόταση που έχουμε κατεβάσει στο Υπουργείο αφορά όλο το σύνολο των ιδιωτικών έργων. Δεν αφορά μόνο τα αποστολιστικά, πολύ καλά το θέτεται, και τις διόρυγες και τα δίκτυα, τόσο για την εξοικονόμηση του νερού, που είναι πολύτιμο αγαθό και το έχω ξαναπεί πάλι, όσο και στη μείωση της δαπανόμενης ενέργειας. Και ερχόμαστε σε μια πολύ πρωτοπόρα πρόταση και μια ενέργεια που έχει κάνει η περιφέρεια, ναι, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες μετά το ΕΕ, να λυθεί μια και καλή το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχουν με τα χρέη προς τη ΔΕΗ των ΤΟΕΒ, δημιουργεί τρεις μεγάλες ενεργειακές κοινότητες για όλα τα ΤΟΕΒ της περιφέρειας, ούτε ώστε να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί όλη η καταναλωτική ενέργεια μέσα από την ενεργειακή κοινότητα. Είναι σχεδόν έτοιμη. Η μελέτη είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη σχεδόν να δημιουργηθούν οι κοινότητες. Ήδη θα συσταθεί άμεσα, θα συγκροτηθεί γενικές συνελεύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων και θα προχωρήσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στις περαιτέρω ανακοινώσεις. Μάλιστα. Για την Αιτωλοκαρνανία θα είναι δηλαδή μια ενεργειακή κοινότητα για όλο τον νομό? Για την Αιτωλοκαρνανία θα είναι δύο ενεργειακές κοινότητες. Τρεις θα είναι για όλη την περιφέρεια. Θα αφορά και τα ΤΟΕΒ όλης της Δυτικής Ελλάδας. Ναι. Είναι μια πρόταση πολύ πρωτοποριακή που την έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δώσει μεγάλη έμφαση, ναι, και έχει ενδιαφέρεται πολύ έντονα. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο που τον Περιφερειάρχη, με το ζήλο που έχει δείξει, πιστεύω ότι άμεσα θα δούμε την υλοποίησή του. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ο κόσμος, εντάξει, ο αγροτικός κόσμος καταλαβαίνει προφανώς τι εννοείτε εσείς, αλλά γενικότερα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ίσως. Άρα δηλαδή με αυτή την ενεργειακή κοινότητα που θα κάνει η περιφέρεια, δεν θα χρειαστεί ο κάθε το ΕΕΒ να κάνει τη δική του? Θα αφορά όλα τα ΤΟΕΒ που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Ναι, θα καλύψει όλα τα ΤΟΕΒ. Επομένως δεν χρειάζεται ο καθένας να τρέχει από μόνος του, ας πούμε, για να βρει άκρη να κάνει. Θα καλύπτει όλα τα ΤΟΕΒ. Ωραία, μάλιστα. Είναι ξεκάθαρη πρόταση του Περιφερειάρχη που ήδη έχει προχωρήσει την προηγούμενη χρονιά και άμεσα θα γίνουν οι γενικές συνελεύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων. Για να πλέον να συσταθούν και επίσημα και να ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι και η διεύθυνση που πρόκειται να γίνει, η διεύθυνση εγκαίων βελτιώσεων στην Αιτωλοκαρνανία, αν δεν κάνω λάθος. Εξηγήστε μας αυτό,
Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα, ναι, και θα πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο που τα ακούει. Πολύ καλά κάνετε και το κινείτε το θέμα. Προ λίγο ημερών έχει γίνει μια ευρύτατη συσκέψη από υπηρεσιακούς παράγοντες όσον αφορά κάποιες αλλαγές στο οργανόγραμμα της περιφέρειας. Mm-hmm. Μια από αυτές τις αλλαγές που φροταθήκανε είναι και τη διεύθυνση, να δημιουργηθεί διεύθυνση υγιών βελτιώσεων σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μία διεύθυνση θα γίνει και στην Αιτωλοκαρανία λόγω του μεγάλου όγκου των εγκυβελτητικών έργων. Ναι. Είναι κατά κάποιο τρόπο η αναγέννηση της παλιάς ΙΕΡ. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Θα υπάρχει μια ξεχωριστή διεύθυνση που θα ασχολείται με τα εγκυβελτητικά έργα της περιοχής. Ναι. Άρα όσοι ασχολούνται με αυτά τα εγκυβελτητικά έργα, τόσο το ΕΒ όσο και η παραγωγή, γιατί δεν αφορά μόνο τα το ΕΒ, τα εγκυβελτητικά έργα αγγίζουν τους ίδιους τους παραγωγούς. Θα μπορούν εκεί τόσο να έχουν να απαιτηθούν σε οποιαδήποτε προβλήματα, όσο και να δημιουργηθούν είτε καινούργια έργα με επέκταση δικτύων, είτε και αυτά τα υπάρχουν να βελτιωθούν. Και να λειτουργήσει το όλο σύστημα όπως λειτουργεί και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, με βασικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του Έλληνα αγρότη. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα υπάρχουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι, ενδεχομένως μηχανικοί, που θα μπορούν να κάνουν και μελέτες και να λύνουν αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν ως προς τα δίκτυα, υποθέτω. Κοιτάξτε να δείτε, θα είναι μια διεύθυνση, ναι, δεν γνωρίζω κι εγώ κάποιες λεπτομέρειες, υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι που ασχολούνται με αυτά. Ναι. Ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια διεύθυνση που θα ασχολείται συνολικά με τα εγκυβελτητικά έργα σε όλο τον νομό. Θα είναι μια διεύθυνση στην Αιτωλοκαρανία, μια διεύθυνση στην Ηλία και ένα τμήμα στην Αχαΐα. Αυτό γνωρίζω, αυτό μπορώ να σας πω προς το παρόν. Απλά το ρώτησα αυτό γιατί προφανώς, αφού δεν έχει ακόμα συσταθεί, δεν μπορούμε να ξέρουμε πολλά. Αλλά ο στόχος μου για αυτή την ερώτηση ήταν αν τελικά θα λύνονται τα προβλήματα των αγροτών. Δηλαδή θα μπορούν να απευθυνθούν κάπου και να ξέρουν ότι θα βρουν μια λύση. Αυτό ήταν δηλαδή ο στόχος της ερώτησης. Ο σκοπός, πιστέψτε με, κυρία Βίτα, της διεύθυνσης είναι αυτός. Να λύνονται τα προβλήματα των αγροτών. Να μην πηγαίνει ο αγρότης σε πληθώρα υπηρεσιών για να εξυπηρετηθεί. Αυτή η διεύθυνση θα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τις εγγύες βελτιώσεις. Ναι. Και θα ασχολείται μόνο με το θέμα. Δηλαδή, ό,τι αφορά την άδρευση, ναι, θα έχει αποκλειστικότητα αυτή η διεύθυνση. Για όλα αυτά που είπαμε, βλέπετε να υπάρχει αισιοδοξία ότι θα γίνουν σύντομα, δηλαδή τα έργα εξυγχρονισμού, κυρίως αυτό. Φαντάζομαι ότι, όπως είπατε και πριν, έχει γίνει επαφή με τον νέο υπουργό. Βλέπετε θετική διάθεση από την πλευρά της πολιτείας και των αρμοδίων, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που ταλανίζει πολλά χρόνια την περιοχή. Ναι, ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια την περιοχή, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά τα έργα. Ναι. Υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση. Δεν σας κρύβω όμως ότι όλο αυτό χρειάζεται κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, ήδη οι υπηρεσίες έχουν τρέξει το πρόγραμμα ΠΑ 2014-2020 να δημοπρατηθούν έργα εξυγχρονισμού σε κάποια δίκτυα σε 4 ΤΟΕΒ στην περιοχή. Το έχουμε ξαναβγεί στο παρελθόν. Ναι. Είναι τα ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, Μεσολογγίου, Κατοχής και Λεσινίου, mm-hmm, και το ΤΟΕΒ στο Δήμο Θέρμου, να ξεκινήσουμε σε κάποια τέτοια έργα. Παρ' όλα αυτά, ένα μεγάλο έργο εξυγχρονισμού των αδρευτικών δικτύων και αντιοστασίων και των αποϊστογιστικών, θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Γι' αυτό και καταθέσαμε αυτή την πρόταση. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω τα χρονικά περιθώρια. Ναι. Σίγουρα όμως θα γίνουν τόσο την πλευρά τη δική μας, σαν ΟΕΒ και το ΕΒ, σαν ΟΕΒ, να το πούμε καλύτερα, ναι, όσο και την πλευρά της περιφέρειας, τόσο που μάλλον που έχουμε υπουργό από την περιοχή μας και από την πλευρά του Υπουργείου να προχωρήσουν αυτά τα έργα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία όχι μόνο των εγκυβελτικών έργων, του πρωτογενή τομέα. Ναι, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το πεπαλαιωμένο δίκτυο, η κατανάλωση μεγάλης ενέργειας και όλα αυτά έχουν φέρει τους το ΕΒ σε δυσμενή οικονομική θέση. Απ' τη μια οι αγρότες να μην μπορούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, απ' την άλλη οι ΤΟΕΡ να έχουν πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και να δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που δεν λύνεται αν δεν εξυγχρονιστούν τελικά τα έργα. Δεν είναι μόνο ο εξυγχρονισμός των έργων που θα δώσει λύση, και χρειάζεται και μια λειτουργία όλων μας, όλων των ΕΒ τέτοια, ούτε ώστε να είμαστε αξιόπιστοι από έναντι στον Έλληνα παραγωγό. Γιατί ο παραγωγός κοπιάζει να
εσοδεύσει και να μπορέσει να καλύψει τόσο τις ανάγκες τις δικές του, όσο και τις υποχρεώσεις του, τόσο στους οργανισμούς, όσο και στους προμηθευτές του. Αυτός είναι ο σκοπός όλων των έργων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.